Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητά παιδιά, αγαπητέ Υπουργέ, αγαπητέ Πρόεδρε της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Αλίας της Κύπρου, αγαπητοί βουλευτές και ευρωβουλευτές, αγαπητοί μας σεφς που μας θυμάτε με την παρουσία σας, θέλω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που είστε εδώ στην απόψινή εκδήλωση. Και θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα και την κάθε μια ξεχωριστά. Γιατί η παρουσία σας και μόνο είναι μεγάλη στήριξη στην προσπάθεια που κάνουμε, στην προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ανακάμψει ο αλλιευτικός πλούτος και η υγεία των οικοσυστημάτων στη Μεσόγειο θάλασσα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ανάμεσα στους σημαντικούς προσκεκλημένους μας σήμερα ξεχωρίζω ανθρώπους που ζουν στη θάλασσα και από τη θάλασσα. Έχουμε εδώ εκπροσώπους των ψαράδων μας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Άνθρωποι που έχουν έρθει μακριά από τα νησιά για να είναι σήμερα μαζί μας. Έχουμε επίσης ανθρώπους από όλο το φάσμα της παραγωγής, της εμπορίας, της εστίασης, της κατανάλωσης, αλλά και πρόσωπα από την επιστημονική κοινότητα, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, εκπροσώπους του τύπου και πολλούς ενεργούς πολίτες που ενδιαφέρονται για τη θάλασσα και την αλία. Και έχουμε, και θέλω να τους ευχαριστήσω ξεχωριστά, τους διακεκριμένους Έλληνες σεφ, τους βλέπετε και πίσω μου, που μας θυμούν απόψε, αλλά επίσης έχουμε και τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων της Αναβίσου, που θα μας μαγειρέψει, μας έχει μαγειρέψει και θα μας βοηθήσει μετά να γευθούμε τις γεύσεις των θαλασσινών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τέλος, στο χώρο που βλέπετε μπροστά σας, έχουμε τα παιδιά μας. Είμαι πολύ περήφανη γιατί το δίκτυο Teachers for Europe συνεργάστηκε μαζί μας. Έχουμε δράσει σε 34 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Θα βραβεύσουμε τις καλύτερες δράσεις. Όλοι αυτοί δούλεψαν μαζί μας για να δώσουν projects ώστε να μεταφέρουν το μήνυμα της μέρας. Και ποιο είναι το μήνυμα της μέρας? Το μήνυμα είναι ότι θέλουμε να έχουμε βιώσιμη αλία στη Μεσόγειο. Θέλουμε να έχουμε αλία, θέλουμε να τρώμε ψάρια, αλλά θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι και τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές θα μπορούν να το κάνουν. Αυτό είναι το νόημα. Και γι' αυτό έχουμε ανάγκη να ενημερώσουμε όλους, τα παιδιά μας, αλλά και όλους και όλες εσάς, ότι τα ψάρια είναι πολύτιμα και για την υγεία μας, γιατί είναι μια τροφή πραγματικά αναντικατάστατη, ιδιαίτερα για τα κύτταρα του εγκεφάλου μας, αλλά είναι και μια πολύτιμη πηγή ζωής για πολλές κοινότητες, παράκτιες κοινότητες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δίνουν δουλειά και εισόδημα σε πολλές ευρωπαϊκές οικογένειες. Από τις αρχές αυτού του χρόνου, 2014, εφαρμόζεται στην Ευρώπη μια νέα πολιτική αλίας. Μη φοβάστε, δεν πρόκειται να σας την αναλύσω όλη αυτή την πολιτική αλίας. Αλλά θέλω να σας πω μόνο ότι έχουμε στόχο με αυτή την καινούργια πολιτική να σταματήσουμε την υπεραλίευση. Γιατί στο παρελθόν θεωρούσαμε αυτονόητο ότι όσα ψάρια και αν πιάσουμε, αυτά με ένα μαγικό τρόπο θα αναπαραχθούν. Δεν είναι τόσο εξασφαλισμένο ότι θα αναπαραχθούν. Αυτό φάνηκε στην πορεία. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ειδών που υπεραλλιεύονται και δυστυχώς η Μεσόγειος κατέχει το ρεκόρ. Μάλλον το ρεκόρ το κατέχει η Μαύρη Θάλασσα. Αλλά και η Μεσόγειος είναι μετά, 80% περίπου των ειδών υπεραλλιεύονται. Αν συνεχίσουμε έτσι, σε καμιά 20 χρόνια θα βλέπουμε τα ψάρια στις φωτογραφίες. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ασφαλώς δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να σταματήσουμε να καταναλώνουμε ψάρια που είναι όχι μόνο μέσα στη διατροφή μας, αλλά μέσα στην κουλτούρα μας, στον πολιτισμό μας η κατανάλωση του ψαριού. Λέμε όμως ότι αυτή η κατανάλωση πρέπει να γίνεται υπεύθυνα. Γι' αυτό και το σύνθημα της σημερινής εκδήλωσης που και τα παιδιά μας το μετέδωσαν με τα δικά τους projects είναι, όπως βλέπετε, ψαρεύω, δεν φαίνεται, ψαρεύω, καταναλώνω, πουλάω υπεύθυνα ψάρι. Υπεύθυνα. Το υπεύθυνα σημαίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς, μέσα στα πλαίσια που επιτρέπουν στο ψάρι να αναπαραχθεί. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτά? Τι κάνουμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να σας πω δύο λόγια. Εμείς έχουμε κάποιους κανονισμούς. Ξέρω ότι πολλοί δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι από τους κανονισμούς αυτούς. Αλλά πάντως, αυτοί οι κανονισμοί προστατεύουν τα είδη και επιτρέπουν να αναπαραχθούν.
Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια προβλέπουμε ειδικά για τα ψάρια της Μεσογείου ένα ελάχιστο μέγεθος. Ένα ελάχιστο μέγεθος που μπορούν από εκεί και πάνω οι καταναλωτές να τρώνε. Αν φάμε το ψάρι πιο μικρό, και εμείς έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε το γόνο λιχουδιά. Αυτή όμως η μικρή λιχουδιά στερεί τη δυνατότητα της αναπαραγωγής της θάλασσας. Αν το αφήσουμε στη θάλασσα, υπάρχουν είδη που από ένα κιλό γόνο μπορούμε να πάρουμε 30 και 35 κιλά ψάρια. Θα μας τα πούν αυτά οι επιστήμονες μετά. Αλλά είναι κρίμα πραγματικά, επειδή εμείς έχουμε την πολύ κακή συνήθεια να τρώμε τα μωρά ψάρια, να μην μπορούμε να αφήσουμε τη θάλασσα να μπορέσει να αναπαράγει και να δώσει τροφή σε όλους. Το σύνθημά μας λοιπόν σήμερα είναι «Αφήνω το γόνο να γίνει γονιός», να μπορέσει και αυτός να κάνει παιδιά. Γιατί αυτή η κακή συνήθεια της γονοκτονίας που έχουμε στη Μεσόγειο, δεν την έχουμε στις Βόρειες Θάλασσες, μόνο στη Μεσόγειο, αυτή καταντά πραγματικά γενοκτονία για τα είδη μας. Επίσης θέλω να σας πω ότι από την αρχή αυτής της χρονιάς θέλουμε να εμπλέξουμε σε αυτή την επιχείρηση και τους καταναλωτές. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να έχουμε ετικέτες σε όλα τα είδη που αλλιεύονται, που να δείχνουν την προέλευση, να βεβαιώνουν τον καταναλωτή αν το προϊόν είναι φρέσκο ή κατεψυγμένο και να του δίνουν πληροφορίες για την προέλευσή του. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα μέτρο υπέρ των παράκτιων αλλιέων, υπέρ των μικρών αλλιέων. Γιατί φρέσκο ψάρι μπορούμε να φάμε μόνο από αυτούς που ψαρεύουν στον τόπο μας. Τα μεγάλα σκάφη που ψαρεύουν στους ωκεανούς φέρνουν κατεψυγμένα ψάρια. Έτσι και ο ψαράς, ψαρεύοντας λιγότερο, θα έχει την κατάλληλη τιμή που θα του επιτρέψει να συνεχίσει να ψαρεύει υπεύθυνα. Χαίρομαι που συνεργαζόμαστε εδώ με το εμπόριο, με τις ιχθυαγορές και με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι μια άσκηση που την κάνουμε σε όλη την Ευρώπη. Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ μας έχουν βοηθήσει πολύ, γιατί αναρτούν στα σημεία πώλησης και θέλουμε να το κάνουμε αυτό και στην Ελλάδα. Αφήσεις με το επιτρεπόμενο μέγεθος ψαριού, με το τι μπορεί να αγοράζει ο καταναλωτής. Και θέλω να σας πω ότι πια, μετά από 3 χρόνια δουλειάς για αυτή τη μεταρρύθμιση, τώρα πια έχω το αντίστροφο φαινόμενο. Πρόσφατα, με επισκέφθηκαν οι Γερμανοί βουλευτές που ζητούσαν να επιταχύνω την έκδοση αποφάσεων που απαγορεύουν την αλία στις θάλασσές τους σε ορισμένο χρονικό διάστημα, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να πάρουν από τις μεγάλες αλυσίδες εμπορίου πιστοποιητικό ότι τα ψάρια που τους δίνουν έχουν αλλιευθεί υπεύθυνα. Αυτό είναι πραγματικά το μέλλον. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί με την παρουσία σας εδώ ξεκινούμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να σώσουμε τη Μεσόγειο. Η Μεσόγειος είναι η πιο δύσκολη θάλασσα, γιατί δεν έχουμε μόνο ευρωπαϊκά κράτη, έχουμε γείτονες που δεν είναι πάντα συνεργαζόμενοι όπως θα θέλαμε. Νομίζω ξέρετε τι έχει συμβεί με την Αραβική Άνοιξη. Έχουμε δυσκολίες ακόμα και να βρούμε συνομιλητές. Έχουμε όμως καινούργιες ιδέες. Έχουμε την ιδέα των προστατευόμενων περιοχών στη Μεσόγειο. Βλέπω εδώ και το φίλο μου, τον Πιέρ Ιβ Κουστό, που ξεκίνησε ήδη στη Σαντορίνη την πρώτη προσπάθεια. Πιστεύουμε ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει με τις τοπικές ομάδες δράσης στην Κάλυμνο, στη Μυτιλίνη, σε πολλά νησιά του Αιγαίου, θα επεκταθούν ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ όλους και όλες που είσαστε σήμερα εδώ και ελπίζω να απολαύσετε μαζί μας και τη γεύση των εκλεκτών εδεσμάτων που δίνει η θάλασσά μας. Σας ευχαριστώ πολύ.